για το σάλτο. Θα περάσουμε στα τραπεζοκαθίσματα. Υπήρξε μια έτσι δραστηριότητα πλευράς αντιδημαρχίας του κ. Βουσουλίνο. Απέσυρε κάποια τραπεζοκαθίσματα από κάποιους που δεν είχαν άδεια καθόλου, δεν πληρώνουν. Αλλά να το επαναλάβω. Σημεία τα οποία έχουν κλείσει και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, δεν έχετε κάνει τίποτα, κύριε Βουσουλίνο. Δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί θα σας πικράνω. Αλλά δεν έχετε κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Πέραν από ότι εμείς βάλαμε πρόστιμο. Η υπηρεσία η οποία λέει εμείς γυρνάμε, βάζουμε πρόστιμα, τελείωσε. Και ξέρετε τι κάνουν. Βάζουν πρόστιμα και σε αυτούς που πληρώνουν. Σε αυτούς τους ηθαγενείς που πληρώνουν κανονικά, πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ και μπορεί να έχουν δει κάνα δύο μέτρα παραπάνω και να τους πούνε πρόστιμο. Γιατί έχεις βάλει δύο μέτρα παραπάνω. Και μαγαζιά τα οποία ξέρω, γνωρίζουμε, δεν θέλω να πω. Δεν έχουν, στερούνται αδείας. Στερούνται από τουαλέτα. Πώς είναι άδειες. Δεν έχουν τουαλέτα. Το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας υπάρχουν καταστήματα που δεν έχουν τουαλέτα. Αλλά τα τραπεζοκαθίσματα έχουν αμολύσει και πέρασαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και απορώ και η υπηρεσία της περιφέρειας του υγειονομικού. Μια φορά το είχα πει στον κύριο Κατσόρα. Μου είπε θα στείλει ελέγχους και τέτοια, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί. Νομίζω ότι δεν είναι εκεί. Ας φροντίσει η υπηρεσία αυτή να δει αυτά τα μαγαζιά που ανοίγουν τώρα. Έχουν ανοίξει πρόσφατα. Έχουν τουαλέτα. Και ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή να ανοίγουν μαγαζιά και να μην έχουν τουαλέτα. Και να δίνουν άδεια. Τα τραπεζοκαθίσματα δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είμαστε στα ξεκέτια, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, τη σεζόν. Δεν υπάρχει... Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εκεί στο Βενετσιάνικο, όπως θέλουν να λένε, πηγάδι, εκεί διαμαρτύρεται ο κύριος Στεφανίδης χρόνια τώρα. Με τον καταστηματάρχη, τίποτα. Τίποτα. Θες να ακούσουμε λίγο για τον κύριο Βουσουλίνο, να δούμε πώς θα ήταν. Για να ακούσουμε τον κύριο Βουσουλίνο. Έτσι, δήλωσε τι μας είχε πει και ο ίδιος και για ποιο λόγο ότι θα γίνει με την αφαίρεση τραπεζοκαθισμάτων. Ας τον ακούσουμε. Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα προσωπικού. Το έχω πει και άλλη φορά. Τα συνεργεία απομάκρυνσης απαρτίζονται κυρίως από άτομα της υπηρεσίας καθαριότητας. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καθαριότητα. Έχουν απολυθεί πολλά άτομα, έχουν προσληφθεί πολύ λιγότερα. Επομένως, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες. Γιατί η υγιεινή είναι πιο σημαντική. Εντάξει, ο κ. Βουσουλίνος πάλι λέει, τώρα να σου πω, γιατί εμείς μιλήσαμε μαζί του, ότι δεν υπάρχει χώρος πλέον για τα τραπεζοκαθίσματα και αυτό που πρέπει να δουν είναι. Πού θα τα βάλουν όλα αυτά που αφαιρούνται. Αυτό μας είπε και ο κ. Βουσουλίνος. Η απάντησή μου και το σχόλιο μου, ξέρεις ποιο είναι. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 40 μέρες κοσκινίζει. Σωστό. Εντάξει, και χώρο μπορεί να βρει, και αυτοκίνητα μπορεί να βρει. Εντάξει, ό,τι θέλεις μπορεί να κάνει. Χώρο να δουν τα μάτια σου. Χώρο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Εμείς θα τα παρακολουθούμε τα θέματα αυτά. Έχουμε δώσει υπόσχεση